Γεια, Νίκος εδώ από TechSupport. Είμαι στο νέο του Android και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε μια ταινία με ελληνικούς υπότιτλους σε ένα Android κινητό. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ανοίξετε το Play Store και θα κατεβάσετε το MX Player. Θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα πατώντας MX Player στην αναζήτηση. Αφού το κάνετε αυτό, το επόμενο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι το uTorrent. Και θα πατήσετε πάλι το πρώτο και θα σας το βγάλει. Θα του κάνετε εγκατάσταση και αυτό. Και στη συνέχεια θα πάτε στο... Θα πατήσετε στην αναζήτηση Kikas. Και θα σας... Αν πατήσετε αυτό, cat.cr, θα σας βγάλει στο site που θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, αφού κάνετε αυτό, γράφετε εδώ την ταινία που θέλετε. Η συγκεκριμένη ταινία που επέλεξα εγώ για σήμερα είναι το Skyfall και θα πατήσετε το που λέει Seed και θα σας βάλει ποιο έχει το πιο πολύ Seed. Δηλαδή το Seed είναι πόσο γρήγορα θα κατέβει η ταινία και αν θα κατέβει. Λοιπόν, εάν οι Leechers είναι περισσότεροι από τους Seeders δεν πρόκειται να κατέβει ποτέ και όσο πιο πολύ Seeders έχει τόσο καλύτερο για μας. Και πατάτε εδώ, θα βρείτε το πρώτο πρώτο ή αναλόγως με πόσα γίγκα θέλετε να είναι εσείς, ας πούμε εδώ, οπα, ας πούμε αυτό είναι 2 γίγκα όπως μπορείτε να δείτε, που είναι πάρα πολλά για ένα Android κινητό. Αφού το κάνετε, αφού βρείτε το τέτοιο που θέλετε, την ταινία, θα πατήσετε πάνω σε αυτό εδώ το μαγνήτη. Αφού πατήσετε αυτό, θα πατήσετε μετά mTorrent και η ταινία θα αρχίσει να σας κατεβαίνει μια χαρά. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν θα τη βάλω επειδή την έχω ήδη κατεβασμένη. Πάτε εδώ στις γραμμές exit όταν γίνει κατάσταση, όταν κατέβει βασικά. Πάτε yes και τώρα πάμε να βγούμε για τον υπότιτλο. Πάτε πάλι στον περιηγητή σας και ψάχνετε την ταινία που θέλετε, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Skyfall και πατάμε Greek Subs και, οπα, και εγώ από δίπλα συνήθως γράφω Wifi επειδή έχει τους πιο συγχρονισμένους υπόλοιπους και για μένα είναι καλύτερα. Πάρα το πρώτο και κατεβαίνετε, οπα, κατεβαίνετε κάτω κάτω. Σίγουρα θα βρείτε κάποιο Greek. Εάν δεν βρείτε Greek, ψάξτε, πατήστε πάλι το ίδιο αλλά χωρίς Wi-Fi. Λοιπόν, βρίσκετε τον υπότιτλο που θέλετε και πατάτε Download Subtitle. Λοιπόν, μετά ανοίγετε το NX Player και βρίσκετε την ταινία. Εάν δεν υπάρχει η ταινία εδώ μέσα, κάπου, πατήστε εδώ στην αναζήτηση και ψάχνετε το φάκελο που έχετε κατεβάσει. Λοιπόν, αφού γίνει αυτό, ανοίγετε μόνο την ταινία. Λοιπόν, περιμένετε. Άραξε από την αρχή, επειδή εγώ την έχω δει την ταινία, την έβλεπα και λίγο πιο πριν. Και αφού γίνει αυτό, θα δούμε ότι δεν έχουμε υπότιτλους και τέτοια. Πατάτε εδώ που λέει. Λοιπόν, εγώ σταματάω το βίντεο. Ταινία, πατάτε εδώ που λέει υπότιτλοι. Άνοιγμα. Και εδώ θα βρείτε εκεί που έχετε κάνει εγκατάσταση τους υπότιτλους σας. Εγώ τον έχω συγκεκριμένα εδώ. Σε μένα είναι SD card 1, download και είναι σε μένα φυσικά όχι δεν είναι SD card 0, download, εδώ Greek subs και εδώ θα πατήσετε προστίκη. Και όπως θα δείτε θα, όπως βλέπετε η ταινία, να έχει κανονικά τους πόλους. Λοιπόν, αυτό για αυτό το βίντεο παιδιά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Ήμουν ο Νίκος και άμα θέλετε κάνει ένα like το εκτιμάμε. Άμα θέλετε κάνει και ένα subscribe και αυτό επίσης το εκτιμάμε ακόμη πιο πολύ. Και λοιπόν, αυτό για αυτό το βίντεο παιδιά. Γεια σας.